Ευλογημένο το όνομα του Κύριου, αδέλφια. Έλεγα, ακούγοντας τα αδέλφια, να ομολογούνε το Κύριο, συνέχισε, αδελφέ. Πες και άλλα. Πες μας και άλλα, έλεγα. Γιατί όταν μιλάει ο Κύριος σε αδέλφια, είναι ατελείωστο το χρόνο. Δεν έχουμε την αίσθηση και θέλουμε να ακούμε. Και πάλι να ακούμε. Και πάλι να ακούμε, γιατί δεν μιλάει ο άνθρωπος, ο Κύριος μιλάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Με την χάρη του Χριστού τώρα, να συνεχίζουμε και να διαβάζουμε από τη σελίδα 1035, είναι η επιστολή προς Εφεσίους και το κεφάλαιο Δέλτα από την αρχή. 1035, Δέλτα κεφάλαιο από την αρχή. Με την χάρη του Χριστού. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ ο Δέσμιος εν Κυρίω να περιπατείτε αξίως της προσκλήσεως κατήν προσεκλήτητε με τα πάσης ταπεινοφροσύνη και πραότητος με τα μακροτιμίας υποφέροντες αλλήλως εν αγάπη σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα της πίστεως για το σύνδεσμος της ειρήνη εν σώμα και εν πνεύμα καθώς και πως σε κλείτητες σε μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριο μία πίστη εν βάπτισμα. Εις Θεό και Πατήρ πάντων, ον επί πάντων, και δια πάντων και εν πάσης ημίν. Εις έναν δεέκαστος ημών, εδότη η χάρη κατά το μέτρο της δωρεά του Χριστού. Δια τούτο λέγει ανάβας εις ύψος εγμαλώτησεν εγμαλωσίαν και έδωχε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Το δε ανέβη τις είναι ημί ότι και κατέβει πρώτος εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο κατάβας αυτός είναι και ο ανάβας υπεράνος πάντος των ουρανών για να πληρωθεί τα πάντα, για να πληρώσει τα πάντα. Και αυτός έδωκε άλλος μεν Απόστολος, άλλος δε Προφήτας, άλλος δε Ευαγγελιστάς, άλλος δε Ποιμένας και Διδάσκαλος προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της Διακονία, δια την οικοδομή του Σώματος του Χριστού. Έως σου καταντήσομεν πάντες η συνενότητα της πίστεως και της επίγνωση του Υιού αυτού, του Υιού του Θεού. Εις άντρα τέλειο, εις μέτρων ηλικία και πληρώματος του Χριστού, για να μην ήματαν πλέον νύπη κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα άνεμος διδασκαλία δια της δολιότητος του ανθρώπου, δια της πανουργία εις τας μετοδεύεστε την πλάνη, αλλά αλυτεύοντες εις την αγάπη, να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ως της είναι η κεφαλή ο Χριστός. Εξού παν το σώμα συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συνάφειας των συνεργούντων μέλων κατά την αλάλογος ενέργεια ενός έκαστος μέρος, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομήν αυτού εν αγάπη. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Σήμερα, ενώ ξεκίνησα να ζητάω από το Κύριο κάποιο μήνυμα, καθώς δεν είμαστε τίποτα άλλο αδέλφια παρά ένα σωλήνα και αυτό που δίνει ο Κύριος δίνουμε και εμείς. Αυτό που δίνει το Πνεύμα του Θεού, αυτό απλά μεταφέρουμε. Δεν κάνουμε κάτι άλλο και προσευχόμαστε πάντα αδέλφια το μήνυμα αυτό να είναι από το Θεό, γιατί για να υπάρχει καρποφορία, για να υπάρχει ευλογία για την οικοδομή της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η επιστολή προς Εφεσίους που γράφει ο Παύλος, τη γράφει σε μια εκκλησία που πονάει, μια εκκλησία που έχει φροντίζει ο ίδιος και μια εκκλησία που αγαπάει και μια εκκλησία που δεν αφήνει, καθώς η μέρημνά του είναι προς όλες τις εκκλησίες που ο Κύριος του έδωσε, το
τις έδωσε εκκλησίες για να υπηρετήσει τις εκκλησίες. Μία από αυτές είναι η εκκλησία του Εφεσίους. Μια καλή εκκλησία. Και επειδή είναι καλή, η μέρημνα του Παύλου είναι να τη βελτιώσει. Να στέλνει μηνύματα έτσι ώστε οτιδήποτε πρέπει να διορτώνει, πρέπει να διορτωθεί, να γίνει τέλειο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Παύλος περιγράφει τον εαυτό του ως δέσμιο. Ενώ είναι ελεύθερο, λέει εγώ, ο δέσμιος, αυτός που έχω δουλώσει τον εαυτό μου στην υπηρεσία του Κυρίου μου, ένα πράγμα επιθυμώ. Λέει να περιπατείτε αξίως της προσκλήσεως κατήν πως προσεκλήτητε. Και ενώ έτσι διάβαζα αυτά τα λίγα λόγια, το πρώτο που ήρθε στην καρδιά μου είναι «Είσαι έτσι, είσαι άξιος». Και άρχισε να μπει μέσα στην καρδιά μου ταραχή. Δεν είσαι άξιος. Έχεις λάβει μια πρόσκληση. Περιπατάς κατά αυτή. Και μου έρχεται ταραχή μέσα. Και αυτό λέμε ότι πρέπει να προσευχηθούμε. Αδέλφια, γιατί πρέπει να νικήσει ο Κύριος σε κάθε ενέργεια στη ζωή μου. Και όταν είπα «Κύριε, φανέρωσέ με, σε παρακαλώ, τι είναι αυτά που διαβάζω». Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο αντιδικός μας τι θέλει, αδελφέ. Να σπείρει απελπισία. Να σπείρει αντικανότητα. Δεν μπορείς, δεν είσαι άξιος. Τι πας να κάνεις τώρα, Ενώ αυτό που θέλει ο Χριστός είναι να ευλογεί το λαό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλα θέλει ο ένας, άλλα θέλει ο άλλος. Και στην ερώτηση που παραμένει μέσα στη καρδιά μου, ότι να περιπατείτε αξίως της προσκλήσεως κατός προσεκλήτητε, ξεκίνησε ο Θεός να προσθέσει μέσα στη καρδιά μου σήμερα αγάπη, αδελφιέ. Και ξεκίνησε με αυτό, ότι ουδείς εμέ δεν δίνεστε να κάνετε ουδέ. Άρα στο πρώτο ερώτημα, μπορώ να περπατάω αξίως χωρίς το Χριστό? Δεν μπορώ. Ναι, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφιά, που μας μαζεύει, μας φέρει στην Εκκλησία, μας βοηθά να περπατάμε αξίως. Γιατί το μόνο που θέλουμε είναι αυτό το περπάτημα κάποια στιγμή να έχει τέλος, έτσι δεν είναι? Ξεκινήσαμε, ακούσαμε το Λόγο του Θεού, μπήκε στη καρδιά μας, έφερε σπόρο, είπαμε να βαφτιστούμε. Μετά έρθει ο Κύριος, μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και είπαμε ωραία, ξεκινάμε. Το ίδιο περπάτημα είναι, ένα περπάτημα είναι. Αλλά κάτω στην πορεία ο Κύριος μας φανερώνει, μας ανοίγει τα μάτια. Πολλές φορές το περπάτημα να γίνεται δύσκολο. Πάλι στην Εκκλησία τα πάω σήμερα. Πάλι το ίδιο λόγο τα ακούσω. Αυτή η παραβολή του άστο Υιό πόσες φορές την έχω ακούσει? Η παραβολή της χαμένη δραχμή πόσες φορές την έχω διαβάσει? Ναι, αλλά το θέμα είναι όσες φορές να ακουστεί ο Λόγος του Θεού, να μην σταματάς να περιπατήσεις και να πεις «Κύριε, μίλα μου και σήμερα, μίλα μου και αύριο». Γιατί ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία μέσα στη καρδιά μας να μείνει ζωντανή αυτή η πίστη που μας έχει χαριστεί. Και αυτό μην ξεκινάς να πεις «Εγώ δεν μπορώ, εγώ κάνω τα προσπάθειά μου, αλλά είμαι μικρός, είναι αδύναμο». Σήμερα μέσα στη καρδιά μου είναι να σας πω αυτό που πρέπει να το αλλάξουμε, αδελφιά. Και να πούμε «Ναι, είμαι μικρός, αλλά ο Κύριος είναι μεγαλύτερο από όλα. Ναι, δεν μπορώ, αλλά Κύριο μπορεί. Ναι, η πίστη μου είναι πολύ μικρή, αλλά αρκεί ένα λόγο για το Κύριο, για να τα αλλάξει όλα». Έτσι δεν είναι, αδελφιά? Δεν τα στατείς σήμερα στη δική σου ικανότητα, ούτε στη δική σου πίστη, αλλά στα στατείς μόνο πάνω στο Λόγο του Θεού. Για να πεις «Κύριε, έλα
και βοήθησέ με να περπατάω σωστά. Ξέρετε, δεν νοιάζεται το Κύριο αν έπεσες. Αν στο περπάτημά σου έσφαλες, θυμηθείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού, μη χαίρεσαι εχθρά μου, αν έπεσα πάλι τα σηκωτώ. Κοίταστε το με. Γιατί είναι ανάγκη, αδέλφια, να μέσα στην καρδιά μας να μπει την πεποίθηση ότι θα τελειώσουμε αυτό το περπάτημα, θα φτάσουμε στο προορισμό μας. Μην πεις στην καρδιά σου, α, δύσκολο, ο δρόμος αυτός, στενό, τετλημένο. Ποιος θα εισέλθει στην ουρανία βασιλεία? Όλοι θα εισέλθουμε στην ουρανία βασιλεία. Όλοι θέλουμε να περπατήσουμε και να φτάσουμε. Γιατί έχω ακούσει πολλές φορές ότι δεν έχει σημασία η αναχώρηση σε μία πτήσια. Καμία σημασία. Σημασία είναι η προσγείωση, να φτάσουμε. Αυτό έχει σημασία. Ούτε έχει σημασία το ταξίδι. Αν ήταν καλός, πολύ καλός, με φορτούνες, σημασία είναι να φτάσουμε. Και η απόφαση που έχουμε πάρει, αδελφία, είναι να φτάσουμε. Αμήν. Να φτάσουμε. Μα έτσι όπως είμαι, έτσι όπως είσαι. Μα εγώ δεν βλέπεις, αδελφέ, δεν διαβάζω και πολύ. Όπως είσαι θα φτάσεις. Δεν τα αφήνεις τον έλεγχο τη ψυχή να σπείρει απιστία μες στην καρδιά σου. Να σπείρει αμφιβολία ότι εσύ τα πας στη βασιλεία των ουρανών. Σιγά, μην τον αφήνεις. Πες, είπα, Άγιο, πίσω μου ο Σατανά. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Αυτός θα με οδηγήσει. Αυτός θα με βοηθήσει να περπατήσω. Ξέρω τι δεν μπορώ. Ξέρω πολύ καλά τι είμαι. Αλλά ξέρω όμως ότι άμα σηκώνω το Κύριο μου και λέω, Κύριε μου, έλα να με βοηθήσει, θα έρθει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η παράκληση λοιπόν του Απόστολου Παύλου στην εκκλησία αυτή είναι να περπατάτε αξίως το Ευαγγελίο. Αλλά ξέρετε, δεν τελειώνει εκεί οι επιστολές. Και κάθε φορά που διαβάζουμε, βλέπουμε ότι όχι μόνο υπάρχει η παράκληση, αλλά υπάρχει και η εξήγηση και με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε τελικώς εμείς να περπατάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί το περπάτημα αυτό θα το κάνεις εσύ. Εσύ που σκέφτεσαι πολλές φορές και αφήνεις παράθυρα ανοιχτά στον ιστρό τη ψυχή σου. Εσύ που λες, είναι δύσκολο αυτός ο δρόμος και έχω μια δουλειά δύσκολη και δουλεύω πολλές ώρες και όλα αυτά που λέω κατένα από εμάς. Το περπάτημα αυτό θα γίνει με τα πάση ταπεινοφροσύνη και πραότητος με τα μακροτιμίας υποφέροντες αλλήλως εν αγάπη. Έτσι θα περπατήσεις. Και πάλι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν, σε όλα αυτά είμαι φάουλ, έτσι λέει ο κόσμος. Με ταπεινοφροσύνη, όχι πάντα, γιατί διαπιστώνω από τον εαυτό μου και μου αρέσει να φέρω τον εαυτό μου σαν παράδειγμα πολλές φορές για να το καταλάβω καλύτερα το λόγο του Θεού, ότι ταπεινός ούτε ίχνος. Πράος. Μακρότιμος. Εκεί να δείτε. Και υποφέροντας αλλήλως εν αγάπη, ίσως. Αλλά σας είπα ότι σήμερα όλα αυτά θέλω να τα ανατρέψω. Και να πω ότι ο Κύριος λέει ότι μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στη καρδιά. Να μάθουμε. Μαθητές είμαστε, δεν είμαστε? Αλλά μη στεναχωριέσαι αν δεν αισθάνεσαι σήμερα πράος. Άλλες ότι εγώ δεν είμαι ταπεινός. Αρπάζομαι εύκολα. Δεν γίνεται, αδελφέ. Του τα είπα. Μάθετε. Σημαίνει ότι έχεις δρόμο ακόμα. Και θα φτάσεις στο σημείο που θα το μάθεις και αυτό. Κάποια στιγμή, ξέρετε, είχα μία προσωπική διαφωνία με έναν αδελφό, συμφιλιωτήκαμε τέλος πάντων. Εκείνη την ώρα σκέφτηκα ότι τώρα, Κύριε, που τακτοποιήθηκα, είναι έτοιμο για τη βασιλεία των ουρανών τόσο πολύ. Γιατί τους αγαπάω όλους, δεν έχω τίποτα με κανένα και τώρα είμαι έτοιμος. Αλλά μπροστά μου, καθώς ήμουνα με το αυτοκίνητό μου,
έναν άνθρωπο. Έβαλε το φλάσ δεξιά και έστριψε αριστερά. Εκεί μου πήγε η πίεση 250. Παππούλη, πού πας, λέω εγώ τώρα, ευλογημένε. Και μια φωνή μέσα μου, και εσύ παππού την είσαι. Και εγώ παππούς είμαι. Πώς φωνάς έτσι? Πού είναι η πραότητά σου? Πού είναι όλα αυτά που μαθαίνεις? Ξέρετε, δεν είναι εύκολο να μάθουμε ένα μάθημα με την πρώτη πολλές φορές. Δεν είναι εύκολο. Και χρειάζεται ξανά να με διδάσκει ο Κύριος την πραότητα, την ταπείνωση, και να υποφέρω τον αδελφό μου εν αγάπη. Ξέρετε, στο κείμενο βρήκα ότι λέει να ανέχουμε τον αδελφό. Να το ανέχουμε. Αλλά βέβαια ξέρω ότι κι εσείς εμένα με ανέχετε. Ευχαριστώ τον Θεό. Για αυτό που είμαι. Έτσι όπως με έκανε ο Θεός. Με τα στραβά. Με τα άσχημα. Με τα καλά. Του Κύριου είναι όλα. Αλλά ξέρω ότι ο Κύριος όλα αυτά μας σταματαίνει. Αδελφέ, γιατί είπαμε ότι ήρθαμε εδώ για να μαθητεύουμε τα Ιερά Γράμματα. Δεν έχουμε άλλο λόγο. Δεν ήρθαμε εδώ για κανένα άλλο λόγο. Ότι Κύριε, θέλω να είμαι μαθητή σου, στα πόδια σου, να με μάθεις. Γιατί ίσως σήμερα στην υπομονή παίρνω 1-3. Στην μακροτιμία 4. Και στην αγάπη δεν ξέρω. Βάζεται εσύ ο καθένας. Αλλά τα φτάσουμε στο 10, αδελφοί, έτσι δεν είναι? Τα φτάσουμε. Τα φτάσει να δεις σε αυτά τα μαθήματα 10 στην ταπείνωση. 10 στη μακροτιμία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σπουδάζονται, λέει, να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος. Και δεν είναι τίποτα άλλο η σπουδή παρά από μια προσπάθεια. Προσπάθησε λοιπόν, αδελφέ. Ξέρετε, σας έχω πει άλλη μια φορά ότι πολύ εύκολα δικαιολογούμε τον εαυτό μας πολλές φορές. Σπουδάζω να διατηρήσω την ενότητα της πίστης, δηλαδή να προσπαθήσω. Και αυτό είναι ένα ωραίο μάθημα. Αλλά μέσα στην Εκκλησία αυτό το μάθημα είναι πιο εύκολο. Γιατί αυτό που καλούμε να κάνουμε είναι να γίνω μαζί σου ένα σώμα. Αυτό πρέπει να γίνει. Να, γιατί που φαίνεται ότι η ταπείνωση. Έχεις όρεξη να ταπεινωθείς σήμερα και να ενώνεσαι με το σώμα του Χριστού? Έχεις όρεξη? Γιατί μπορεί να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ είμαι κάτι ιδιαίτερο εδώ μέσα, 30-50 όσοι είμαστε, τέλος πάντων. Τι δουλειά έχω εγώ? Δεν μπορεί να ενωθείς. Για να ενωθείς με το σώμα του Χριστού πρέπει να έρχεσαι σε σύνδεση. Και όταν είσαι συνδεδεμένο, δουλεύει το σώμα. Αλλά ξεκινάει από αυτό που επιτιμεί η καρδιά σας. Γι' αυτό Κύριε λέει, μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός. Γιατί η επιτιμία του Θεού ποια είναι? Κύριε, αυτό που μου έδωκες, εσύ μου έδωκες, είναι δική σου. Ταπεινώθηκε. Δεν είπε ο Κύριος, κοίτα Θεέ μου πώς πιστή έσωσα σήμερα. Κοίτα Θεέ μου με ένα κήρυγμα πώς οι άνθρωποι γονατίζουν τώρα. Κοίτα Θεέ μου αυτά τα θαύματα που κάνω, τι γίνεται? Τίποτα τέτοιο είπε. Αλλά είπε, κοίτα, σε ευχαριστώ, γιατί αυτή που μου έδωκες είναι δική σου. Τώρα μαθαίνουμε λίγο παραπάνω. Μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε να μην εξητούμε κάτι το οποίο δεν μας ανήκει. Πόσο μάλλον να το αρπάζουμε. Τις προάλλες είχα μια εμπειρία στο κάλαμα στο χωριό που κατεβαίνω από και που. Ο γείτονας απέναντι έτσι κάτι λεμονιές που είναι φορτωμένες. Και μερικά κλαδιά είναι στο δρόμο επάνω. Και ξέρω ότι ό,τι είναι στο δρόμο επάνω είναι ολονών. Μπορώ να αρπάω το χέρι μου και να πάρω 10 λεμόνια. Το έκανα. Αλλά ενώ τα μάζευα, λέω τι ωραία, στο ύψος μου είναι,
τα περνά έτσι. 2 κιλά, μια χαρά. Σκέφτηκα ότι δικά σου είναι. Εκεί σταμάτησα. Δικά σου είναι. Ξέρετε, η ευαισθησία που βάζει ο Θεός και το πνεύμα του Θεού μέσα στις καρδιές μας δεν είναι το φρόνημα του κόσμου. Που λέει άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Ε. Δεν είναι έτσι. Αυτό το έχω ακούσει μόλις πίστεψα και προσπαθούσα να το μεταφράζω. Άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις. Αυτό που το πνεύμα του Θεού έχει βάλει μέσα είναι διαφορετικό. Γι' αυτό και η λέξη Άγιος σημαίνει ξεχωριστός. Δεν είσαι το ίδιο. Δεν πρέπει να είσαι το ίδιο. Και αν καμιά φορά η συμπεριφορά σου πλησιάζει προς τα εκεί, το πνεύμα του Θεού είναι αυτό που έρχεται και μας διορτώνει. Γιατί πρέπει να μοιάζουμε. Πρέπει να συνεχίζουμε να περπατάμε αξίως της προσκλήσεως, αδελφιά. Αλλά βλέπετε, επειδή αυτός ο φανταστικός Θεός που μας έχει προσθέσει σε αυτό το τον ήχο, μας αγαπάει, δεν θα σε τιμωρήσει αν παίρνει 2 λεμόνια. Έχει και άλλα φρούτα, αλλά εγώ δοκίμασα με τα λεμόνια αυτή τη φορά. Δεν θα με τιμωρήσει ο Θεός, αλλά θα με φανερώσει ότι εσύ δεν είσαι σαν το κόσμο αυτό. Προκαταβολής κόσμο, δεν σε βρήκε. Προκαταβολής κόσμο, δεν σε έσωσε. Δεν σου χάρισε όλα αυτά, δεν σε έβαλε σε έναν ήχον Άγιο. Γεμάτο Αγίος ανθρώπος, γιατί? Για να σε κάνει τέλειο, ε. Ξέρετε, τα πει παρακάτω ο Λόγος του Θεού ότι και ούτως έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Ακούτε τώρα, γιατί? Προς την τελειοποίηση των Αγίων, λέει. Οπότε ευχαριστούμε το Θεό, γιατί αν στην Εκκλησία απολαμβάνουμε αυτές οι διακονίες, ένα λόγος υπάρχει. Να τελειοποιήσει εσύ και εγώ. Ευχαριστούμε το Θεό. Μα γιατί πολλές φορές λέμε τι να κάνω και τι να κάνω και τι να κάνω. Δεν χρειάζεται τίποτα να κάνεις. Έλα στην Εκκλησία να ακούς το λόγο του Θεού. Στην Εκκλησία δουλεύουν τα χαρίσματα, αδελφιά. Είναι το πνεύμα του Θεού. Θα σε τελειοποιήσει. Αλλά πάρε το σώματάκι σου και φέρ το εδώ. Πάρε το σώμα του και φέρ το. Βάλ το να κάτσει εκεί. Πες τώρα εσύ θα κάτσει να ακούσεις. Νταμάζω το σώμα και τον δουλαλογώ. Δηλαδή θα τον οδηγήσω. Θα κάτσει εδώ να ακούσεις σήμερα. Γιατί δεν σου κάνει καλό να απογοητεύεσαι. Δεν σου κάνει καλό να βλέπεις μόνο τα εμπόδια. Δεν σου κάνει καλό να πιστέψεις ότι αυτός ο δρόμος είναι δύσκολο. Δεν ακούσατε τι είπε το πνεύμα του Θεού στην αρχή? Το ζυγό δεν είναι βαρύ, ελαφρύς είναι. Η δουλειά σου μόνο να το τραβάς και να το σέρνεις. Είναι δυτικό στο σταυρό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν το κάνεις όλο αυτό και όταν παρασέρνεις τον αυτό σου εδώ στην Εκκλησία να ακούσεις το λόγο του Θεού, μπορεί να μην είσαι στη πιο τέλεια κατάσταση. Μπορεί να είσαι χάλια. Μπορεί να έχει ο Κύριος να σου μιλήσει εδώ και ένα μήνα και να πεις πότε Κύριε θα μου μιλήσει τέλος πάντων. Και να αρχίσει το παλιό σου άνθρωπο να ανασταίνεται. Ξέρετε, νόμιζα μια φορά ότι μια φορά πέτανε, τελείωσα. Ε. Τι τελείωσε? Δεν τελείωσε τίποτα. Ξαναζωντανεύει. Ξαναζωντανεύει, αδελφία. Θέλει τα δικά του. Θέλει τη ξεκούραση, την καλοπέραση. Γιατί αν βάζω το Ευαγγέλιο εδώ και μια μπριζόλα εδώ, δεν ξέρω πού τα πάει τα μάτια μου, ε. Τι θα φας σήμερα? Θα σε μπερδέψει και η μυρουδιά? Θα πεις ότι Κύριε σήμερα ποιο είναι το φαΐ που έχεις ετοιμάσει για μένα, τι? Αλλά ο Θεός μας είπε ότι δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο από το στόματο του Θεού, ε. Θες να φας τέτοιο φαΐ? Παίρνεις την απόφαση να πεις ότι αυτή θέλω να είναι η τροφή μου. Γιατί έτσι θα έρχεται ο Κύριος μέσα στην καρδιά μου και να με τελειοποιήσει, αδελφοί. Αυτό θέλω. Ε. Εγώ ξέρω ότι δεν είμαι έτσι, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Γι' αυτό είπαμε μην απογοητεύεσαι. Δεν πειράζει όπως είσαι. Δεν πειράζει τι έχεις στην καρδιά σου σήμερα.
Καθόλου δεν πειράζει. Αλλά σε τις διακονίες που είναι στην Εκκλησία να έρχονται και να ζημιλεύουν τη δική σου τη καρδιά. Ας το Κύριο να σου μιλήσει. Άσε το Κύριο να σου πει ένα λόγο παρηγορητικό και να σου πει προχώρα. Πρέπει να περπατάμε. Μην κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Για να κοιτάμε τα φώτα της Βαβυλώνα. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι. Ποια είναι η δουλειά σου. Κάτω στην Εκκλησία. Να κάτσω στην προσευχή. Ναι, αλλά τα υπόλοιπα. Ποια τα υπόλοιπα. Ξέρετε, υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα στη γραφή. Ήταν ένα νέος πλούσιος. Και λέει στον Κύριο, τι πρέπει να κάνω για να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Λέει, τις εντολές. Α, λέει, αυτές τις κάνω. Τι ξέρω όλες από μικρό παιδί. Αλλά ένα σου λείπει, του είπε. Πούλα όλα αυτά που έχεις, δώσ' τα, χάρισε τα στους φτωχούς και ακολούθησε με. Τώρα, βλέπετε, καμιά φορά νομίζω ότι είμαστε κοντά. Σήμερα είμαστε πολύ καλά. Σήμερα μου μίλησε ο Κύριος Πετάω ή ακούσατε τι μου είπε σήμερα. Και φουσκώνει η καρδιά μας. Αλλά σήμερα είναι μια μέρα που δοκιμάζει όμως η καρδιά σου. Να δει τι τα κάνει. Ακριβώς γι' αυτό σου με λέει ο Κύριος. Να δει τι τα κάνει η καρδιά σου. Γιατί άμα δεν σου λέει ωραία πράγματα, τι τα κάνεις τότε. Εμένα μια φορά μου είπε, δεν θέλω να ακούσω τη φωνή σου. Τη προσευχή σου θέλω να ακούσω. Πά, πώς τα πήρα στραβά εκείνη την ώρα. Τι μου λέει τώρα ο Κύριος, Τι προσευχή, δεν προσεύχομαι. Αλλά βλέπετε, ευχαριστώ το Θεό, γιατί είναι ζωντανό και μιλάει. Και φανταστείτε, να υπήρχε ένα άγαλμα εδώ, όπως έζησε εδώ με ένα στεφάνι αγκάτινο, μαρμάρινο, λαμπερό, καταρό, αλλά μουγκός. Ποιος θα σου έλεγε ότι δεν πας καλά. Ποιος θα σου έλεγε σ' αγαπάω. Ποιος. Ένα ανάγαλμα μερμάρινο. Και αυτό δεν τα πάψουμε και εμείς να ευχαριστούμε τότε. Γιατί στον οποίο πιστέψαμε μιλάει αδελφιά. Και μιλάει. Όχι μόνο μιλάει αλλά σε ακούει. Σας έχω πει όταν ήρθα στην εκκλησία της Κηφισιάς. Άκουγα τις πρώτες προφητείες. Και μίλαγε ο Κύριος, γιέ μου Δημήτρη, κόρη μου Αναστασία και άκουγα τα ονόματα στα ελληνικά. Μέσα μου σκεφτόμουν, καλά αυτό το Θεός είναι Έλληνας, στους Έλληνες μιλάει. Πού να το ξέρεις το όνομά μου, πού να μου μιλήσει εμένα. Ακούτε τι βάζει ο εχθρός στη ψυχή μέσα στο μυαλό μας. Μπορεί να μιλήσει ο Θεός σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει τη γλώσσα. Πώς δεν μπορείς. Αυτός που δημιούργησε η ζωή δεν μπορεί να μιλήσει σε όποια γλώσσα υπάρχει. Αυτός που δημιούργησε εσένα και εμένα δεν μπορεί να έρθει σήμερα να σου πει ένα λόγο παρηγορητικός. Μπορεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σε αυτόν τον Θεό πιστέψαμε, να ξέρεις. Σε αυτόν τον Θεό πίστεψες κι εσύ. Λοιπόν, μην βάζεις τώρα στη καρδιά σου σκέψη ότι ο Θεός σήμερα δεν μου μιλάει γιατί δεν συμπεριφέρθηκα καλά. Μην βάζεις τέτοια πράγματα. Έλα εδώ και πες Κύριε, ήρθα. Γονάτισε και πες Κύριε, εδώ είμαι, εδώ, εδώ. Ήρθα να σε ακούσω, σήμερα δεν θα μιλήσω καθόλου. Εσένα θα ακούσω μόνο. Πες μου, ό,τι και να μου πεις, ευχαριστούμε το Θεό. Εδώ και καιρό είμαστε σε έναν αγώνα προσευχή για ένα οικογενειακό μας πρόσωπο που έχει ανάγκη από τις προσευχές. Και προσευχόμασταν. Κάθε μέρα κάποια ευλογημένα αδέλφια μου στέλνουν μηνύματα και βαράει το κινητό. Διν, 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 συνέχεια. Κάποιες μέρες μπορώ και τα διαβάζω, άλλες μέρες δεν έχω το χρόνο, το αμελώ. Σήμερα υπήρχε η μέρα της δοκιμασίας για αυτό το άτομο και ευχαριστούμε τον Θεό. Και το πρωί 7 η ώρα μου ήρθαν τρία μηνύματα μαζί. Ταν, ταν, ταν. Λέω εγώ ηρεμήστε παιδιά. Ένα λεπτό. Δεν προλαβαίνω τώρα. Λέω, τι γίνεται τώρα. Εκεί ήρθα εγώ. Ηρέμησε τώρα το πνεύμα του Θεού. Πώς κάνεις έτσι. Δεν φτάνει ότι ο άλλος σου στέλνει ένα μήνυμα. Δεν είπαμε να υποφέρονται αλλήλως εν αγάπη. Πού είναι αυτό. Λέω τώρα. Ω Χριστέ μου λέω.
φτούσω και από την αρχή, λένε οι άνθρωποι, να περπατήσω πάλι. Βοήθησέ με. Αλλά να σας πω τι έλεγε το μήνυμα. Το ένα που διάβασα. Πάσατε, παιδιά, προσμέ το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενο χαρά, αλλά λείπει. Ύστερο, όμως, αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτή καρπό, ειρηνικό, δικαιοσύνη. Δια τούτο ανορτώσατε τα κεκαυνημένα σκύρα και τα παραλυμμένα γόνατα και κάνετε τους πόδας σας ευθεία οδό για να μην εκτραπεί το κολό, αλλά μάλλον να θεραπευτεί. Το κοίτα να δεις τώρα. Καταλαβαίνεις ότι σου μιλάει ο Κύριος, είπα στον εαυτό σου, Πόσο αλλιώς θα ήταν αν έλεγα «Αλληλούια, δόξα» όταν μου ήρθαν τα μηνύματα, Ενώ η καρδιά μου εκείνη την ώρα ταράχτηκε. Λέω, τετρέα μαζί, τι γίνεται τώρα. Αστυνομία είναι, εφορία είναι, κάτι είναι. Ενώ ήταν ένα ευλογημένο μήνυμα που έπρεπε να διαβάζω για να διαπιστώνω ότι όχι μόνο ο Θεός είναι ζωντανός και μιλάει, αλλά μιλάει όπως θέλεις. Ευχαριστούμε το Θεό. Και οι διακονίες, ο Θεός βάζει στην Εκκλησία, όπως είπαμε, για αυτή τη δουλειά, αδελφιά. Να τελειοποιούμε τους Αγίους. Δια το έργο της διακονία και για ποιο λόγο, λέει ο λόγος του, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Μέσα από τις διακονίες γίνεται η τελειοποίηση τη δικιά σου και τη δικιά μου και γίνεται η αύξηση του σώματος του Χριστού, το οποίο είμαστε πάλι εμείς. Μα αυσάνω, πώς δεν αυσάνει. Τιμήσου μόνο πως ήρθες. Όταν ήταν οι πρώτες μέρες που κατώσουν εδώ, τιμήσου πως ήταν. Και δες τώρα, έκανε έργο ο Θεός στη δικιά σου τη ζωή. Ξέρω ότι όλοι τα πούνε αμήνε. Σε όλους όσοι σήμερα είναι εδώ, ο Θεός έκανε έργο, σε όλους. Γιατί ο Θεός λέει τόσο πολύ αγάπησε τον άνθρωπο και έδωσε το γιο του το μονογενή για να μην απολυστεί ποιος πάσο πιστεύουν εσύ σε αυτόν, αλλά ναι και η ζωή αιώνιο. Δηλαδή, όλη η προσδοκή του Θεού είναι επάνω σε σένα. Και αυτό αλλού λέει, σε έχω ζωγραφισμένο στη παλάμη. Το ξεχνάμε αυτό, αδελφιά. Μην το ξεχνάς και να νομίζει ότι σε ξέχασε ο Θεός. Να μου φύγε μια λέξη τώρα, δεν ήθελα να την πω. Ωραία, ζήτα συγχώρηση, προχώρα όμως. Μη σταθείς σε αυτό. Όταν ήμουν στην Ιταλία, ήμουν πιο νέο φυσικά και αυτό μαθαίναμε ότι άμα κάνεις κάτι κακό, θα πας το Σάββατο το απόγευμα να εξομολογηθείς στο παπά. Και αυτός, αναλόγως με ό,τι είπες και ό,τι έκανες, μετάνοιες. 10 πατριμών, 15, άλλη φορά 20-25, αναλόγως με το βάρος της αμαρτίας. 50 πατριμών. Λέω, 3 μήνες να κάτσω, το λέω, Πάτερ, δεν προλαβαίνω να τα πω, 50 πατριμών. Θα θέλω 6 μήνες να τα πω όλα. Πώς θα γίνει αυτό? Αλλά τι γινόταν όμως? Γινότανε ότι μόλις έπαιρνα τη τιμωρία ή μόλις τελείωνα το 50ο πατριμόν και έλεγα τώρα ελάφρωσα τέλος, πάλι τα ίδια, αδελφιά. Γιατί δεν είχα γνωρίζει ζωντανό Θεό. Ένα άγαλμα είχα. Ένα χεράκι. Εκεί έκανε την προσευχή μου. Γιατί ξέρετε, λίγο πριν φύγω, αισθάνθηκα την ανάγκη να πάω να κάνω μία προσευχή εκεί στην εκκλησία που ήμουν, στο χωριό το δικό μου. Και μετά από 3-4 μέρες και είχε ένα χεράκι εκεί και είχα βάλει όσο είχα βάλει και προσευχήθηκα όπως μπορούσα και όπως ήξερα. Μετά από μία εβδομάδα ξαναγύρισα. Λέω, πριν φύγω να ξανακάνω άλλη μία. Αλλά μπαίνοντας μέσα, αντί το χερί, ήταν μία λάμπα. Και ένα χρονοδιακόπτη. Και μια θέση για το 1 ευρώ. Έβαλα το ευρώ εκεί και ξεκίνησε το χρονοδιακόπτη να μετράει και η λάμπα ανεβοέσβηνε έτσι όπως είναι το χέρι.
για να αφαιρέσει τις λαμπάδες. Ήκανε αφαιρέσει τη φλόγα. Ήκανε αφαιρέσει αυτός που ήξερα από μικρό παιδί και είχε αγαπήσει μία λαμπάδα και ένα φως. Αυτά ήξερα, αδελφιά. Και με βάλανε να προσέχομαι μπροστά σε μία λάμπα που τρέμει. Και όταν ρώτησα, καλά το λέω. Γιατί τα αλλάξατε όλα? Γιατί τόσους μοντέρνους μετόδους? Γιατί εκ μοντερνισμούς στη λαμπάδα, αδελφιά? Είναι δυνατόν? Ναι, λέει, γιατί εδώ πολλές λαμπάδες. Τρέχει, λέει, από κάτω, λερώνει, πρέπει να σκουπίζω όλη μέρα. Ενώ έτσι πάντα καθαρό είναι. Μα είναι δυνατόν, λέω. Κύριε Θεέ μου, λέω. Και έφυγα απογοητευμένο. Μέχρι που διδάχτηκα εδώ, σε αυτό εδώ το τόπο, ότι δεν χρειάζομαι ούτε λαμπάδα, ούτε κέρματα, ούτε λάμπες να τρέμω σβήνουνε, αλλά αντί να σηκώσω το κέρι και λέω, Κύριε, ήρθα. Δεν είναι πιο απλό? Δεν σε ελευθερώνει αυτό το γεγονός ότι μπορείς να πεις, Κύριε Θεέ μου, εδώ είμαι, και να μην εξαρτάσαι από κανέναν άνθρωπο, ξέροντας ότι αυτός που ακούει την προσευχή είναι αυτό που ξέρει το πρόβλημά σου πριν ακόμα το λες. Δεν κάνει, σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ πιο κοντά, πολύ πιο εύκολα μπορεί να περπατήσω έτσι, ξέροντας ότι ό,τι και να του πω, θα του ακούσει, όπως και να το πω. Με την ικανότητα αυτή που μου έδωσε ο Θεός, μπορεί να μην μπορώ να κάνω μακρινές προσευχές. Μπορεί να μην μπορέσω να κάνω πολύ ωραίες προσευχές. Αλλά μπορώ να πω, Θεέ μου, βοήτα με. Η λάστητή μου τον αμαρτωλό. Δεν είπε τίποτα άλλο αυτός ο άνθρωπος. Η λάστητή μου τον αμαρτωλό. Γιατί ήξερε ότι κάποιος τον ακούει. Κάποιος τον ακούει. Δεν αισθάνθηκε εκεί στην πλατεία να κάνει, εδώ είμαι, Κύριε, δεν με βλέπεις πως είμαι, τι περνάω, τίποτα από όλα αυτά. Η λάστητή μου τον αμαρτωλό. Το άκουσε ο Κύριος, αδελφιά? Δεν είναι ωραίο? Γι' αυτό πρέπει η ελπίδα μου να είναι πολύ μεγάλη, αδελφιά. Ότι καθώς έχουμε αποφασίσει να περπατήσουμε, να είμαστε σίγουροι ότι θα τελειώσουμε. Όπως είμαστε, με τα λατώματά μας, ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο σκοπός της Εκκλησίας, ο σκοπός του Ευαγγελίου είναι να μας οδηγήσει σε ένα σώμα συναρμολογουμένο, λέει, συνδεόμενο δια πάση συνάφεια των συνεργούντων μέλων. Και ακούστε τι λέει, κατά την ανάλογον ενέργεια ενός έκαστο μέρους. Που θα πει ότι ο καθένας από μας θα κάνει την προσπάθειά του πια για να είναι ένα. Δεν θα γίνει μια προσπάθεια να γίνει μόνο ένα χέρι, αλλά θα γίνει προσπάθεια το χέρι αυτό να κουμπώ στο σώμα. Από ποιον θα γίνει προσπάθεια αυτό? Από σένα και από μένα. Δεν θα γίνει προσπάθεια να είμαι ένα πολύ ωραίο αυτή, να είμαι ένα πολύ ωραίο μαλλί. Το λέω γιατί έχω δυναμία στα μαλλιά. Τι να το κάνεις? Να είσαι πολύ ωραίο μαλλί αν δεν είσαι εδώ. Τι να το κάνεις? Τι να το κάνεις να έχει πολύ ωραία μπράτσα αν δεν είσαι κολλημένος στο σώμα? Πώς θα βοηθήσει το υπόλοιπο του σώματος, ε? Να, γιατί πρέπει εμείς να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Να σπουδάσουμε, αδελφέ. Και έχω πάρει μια απόφαση να γίνω επιστήμονας σε αυτή τη σπουδή τώρα. Λέω, Κύριε, βοήθησέ μας να περάσουμε τα μαθήματα αυτά. Να μας κάνεις όλους επιστήμονες. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι τρελαίνουν για αυτά. Που κάνει πανεπιστήμια από εδώ και από εκεί, βιβλία, πράγματα, γνώση, τέκιστο, 500 σελίδες το μου. Λέω, Κύριε Θεέ μου, 300 είναι εδώ μόνο. Πώς θα μπουν εδώ μέσα, πότε? Μόνο 300 σελίδες. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος, τίποτα παραπάνω. Προχτές ήμουνα με έναν πελάτη στη δουλειά, το οποίο είναι Τούρκο. Με αυτόν τον άνθρωπο γνωρίζουμε χρόνια, αλλά ποτέ ειδωθήκαμε. Απλώς μιλάμε με τα email.
Και επιτέλους είπε, αποφάσισε να έρθει να γνωρίσει την εταιρεία που δουλεύω. Εκεί βρίσκομαι ξαφνικά μπροστά σε έναν άνθρωπο από την Τουρκία, με μια κοτσίδα μέχρι εδώ. Και η πρώτη κουβέντα μου λέει, εγώ δεν πιστεύω στις θρησκείες. Δεν είπα τίποτα, δεν πρόλαβα να μιλήσω, αδερφιά. Κοίτα να δεις, εγώ δεν πιστεύω στις θρησκείες. Του λέω, καλά, μην βαράς, του λέω, εντάξει. Δεν τα συζητήσουμε, του λέω, σήμερα για τις θρησκείες. Άλλη φορά του, την επόμενη, που τάρω τον στην Τουρκία θα μιλήσουμε για τις θρησκείες. Και εκείνη την ώρα λέω, σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί βρέθηκε τρόπο να αποκαλύψει σε μένα το Ευαγγέλιο. Σε αυτόν τον άνθρωπο θα κάνεις τη δουλειά σου εσύ όπως ξέρεις. Μην θεωρείς κοινό ότι έχεις ακούσει το Ευαγγέλιο, ότι μπορείς και διαβάσει το Ευαγγέλιο, ότι μπορείς και καταλαβαίνεις το Ευαγγέλιο. Μην το θεωρείς κοινό, δεν είναι καθόλου κοινό. Αλλά ευχαρίστησε το Θεό για τον τώρα αυτό. Διάβασε παραπάνω και λέει, «Εισέναντε έκαστον ημών, εδότη η χάρη κατά το μέτρο της δωρεά του Χριστού». Και δεν τα πούμε από εδώ και πέρα ότι εγώ δεν έχω τίποτα. Το έχω ακούσει και αυτό. Και εννοεί ο αδελφός ότι δεν είμαι προφήτης, δεν είμαι διδάσκαλος, δεν είμαι απόστολος, δεν είμαι πρωθυπουργό, δεν είμαι τίποτα. Τι δεν είσαι τίποτα. Παιδί Θεού δεν σου φτάνει. Ελεημένο του Θεού δεν σε γεμίζει. Άγιος άνθρωπο δεν σε ικανοποιεί. Τι άλλο να ζητάμε. Γι' αυτό αδέλφια, τέρματα παράπονα. Έτσι είπα εγώ σήμερα. Τέρματα παράπονα. Τα έχουμε όλα. Και ανέσφαλα. Ζητώ συγγνώμη. Απλό δεν είναι. Δεν είναι. Συγγνώμη από το στόμα ενός άνθρωπου που δεν έχει γνωρίζει το Θεό. Το πλέμμα του Άγιο δεν τον έχει επισκεφθεί, δεν είναι καθόλου. Εγώ δεν φταίω ποτέ. Ξέρετε πόσες φορές το έχω ακούσει στη δουλειά. Ο ιδιοκτήτη δεν φταίει ποτέ. Του λέω, κύριε Δημήτρη, μακάρι να μας άκουγε σήμερα. Λέει μια παροιμία, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι του. Εσύ φταίτε, του λέω, αν έχουμε αυτή η κατάσταση. Βοηθήστε. Αλλά μέσα στην καρδιά του δεν είναι η αγάπη του Θεού. Μέσα στη δική σου όμως είναι, μέσα στη δικιά μου είναι. Οπότε, εάν βρεθείς την κατάσταση να πει ένα συγγνώμη, πες το. Μην το καθυστερείς. Μην αφήνεις μέσα στην καρδιά σου πικρία. Μην αφήνεις μέσα στην καρδιά σου παράπονο. Μην αφήνεις όλα αυτά να τα δουλεύσει ο εχθρός. Είδες τι σου είπε. Πώς τα είπε αυτά. Τώρα επιτρέπεται να σου μιλάει έτσι. Επιτρέπεται. Μην τα αφήνεις όλα αυτά. Αλλά πες ο Κυριός μου και ο Θεός μου. Πες το σήμερα, αν δεν το έχεις ξαναπεί. Θυμηθείτε ότι και ο Δαβίδ δοκιμάστηκε. Και το λέει ο στρατιώτη, σε αυτός που σε βρίζει, σε αυτός που σε ονειδίζει, να του κόψω το κεφάλι. Όχι, άστο, λέει. Ο Θεός θα κυβάλει. Ο Θεός θα κυβάλει. Αυτό θα το πεις μόνο αν είσαι γεμάτο με το Πνεύμα του Θεού. Τότε ο Θεός σε έχει φέρει σε τέτοια θέση που όχι μόνο υποφέρει αλλήλω την αγάπη, αλλά ανέχεσαι αλλήλω την αγάπη. Ξέροντας ότι και οι άλλοι εσένα ανέχονται, είναι ωραίο. Εγώ σε ανέχομαι και εσύ με ανέχεσαι. Και έτσι μαζί τα πάμε στον ουρανό. Δεν ήταν τόσο σημασία. Σε όλα αυτά που βλέπω και σε όλα αυτά που μπορεί να είναι άλλο σχέδιο. Να μην πειράξει ο εκτός στη ψυχή. Αλλά εγώ ξέρω ότι ο αδελφός μου είναι Άγιο. Και περπατάει όπως περπατάω εγώ, άξια της πρόσκλησης που έλαβε. Και αυτό δεν τα αφήσω κανένα να σπείρει. Δικώνει ένα μεσά μας. Παραξηγήσεις στο όνομα του Χριστού, αδέλφια, να τα πετάξουμε αυτά. Ξέρετε πόσο χρώτα μας κάνει. Να αισθαντούμε ελεύθεροι. Και να λέμε, Κύριε, όπως την πρώτη φορά που με βάφτισες με Πνεύμα Άγιο και αγαπούσα όλους, αισθάνομαι σήμερα. Που δεν έχω με κανένα τίποτα. Ένα σώμα αισθάνομαι. Ένα σώμα αισθάνομαι. Αισθάνομαι ότι όχι μόνο ένα σώμα, αλλά είμαστε συνδεδεμένοι. Και μπορούμε να λέμε, από εδώ και πέρα περπατάμε μαζί. Άξι της προσκλήσεως. Εδώ, στην Εκκλησία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό, αδελφιά μου αγαπητά, για όλα αυτό που έχει συμβεί, για τα μεγαλεία που ο Θεός έκανε. Για την Εκκλησία ευχαριστούμε το Θεό, για το Λόγο του Θεού, για το Χριστό, για το αίμα του Χριστού, που το επικαλέσει ανά πάσα στιγμή, λέει, το αίμα του Χριστού τι κάνει, καταρίζει μας από πάσης αμαρτία. Έκανες, έκανα. Ναι, αλλά είναι το αίμα του Χριστού, αλληλούια. Είναι το αίμα του Χριστού. Δεν το ξεχνάς. Ό,τι και να έχω κάνει, λέω, Χριστέ μου, το αίμα σου, και όλα περνάνε. Ό,τι και να σκέφτεσαι και θέλει να το διώξει, πες το αίμα του Χριστού σήμερα, Κύριε, να φύγει, θέλω να είμαι ελεύθερος. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφιά, αυτό βραδινό, και αν δεν έχουμε πάρει απόφαση να περπατήσουμε αξίως, να την πάρουμε σήμερα με τη χάρη του Χριστού. Όχι μόνοι μας, προσέξτε, με τη χάρη του Χριστού. Ποια χάρη? Η χάρη του Χριστού, λέει το Ευαγγέλιο, αυτή που είναι η διδάσκουσα εμάς, η διδάσκουσα εμάς να αρνητούμε την ασέβεια και τα σκοτεινά επιτιμίας. Με αυτή τη χάρη τα περπατάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογεί.